Να καλωσορίσουμε κοντά μας μια μεγάλη κυρία του Σανιδιού, της μικρής οθόνης, της μεγάλης οθόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία Διαβάτη, χαρά μεγάλη μας. Σίγουρα πια. Όχι κυρία Διαβάτη, δεν το είπα έτσι. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Αλήθεια, δεν σας πειράζει καθόλου. Καθόλου. Η σχέση με τον χρόνο, η καθόλου, σχέση με καθόλου, γι' αυτό πάντα λέω την με ηλικία. Με τη γυναικεία, ματαιοδοξία κλπ. Δεν κρύβω. Μια και το ξεκινήσατε έτσι. Ναι. Ίσα χαίρομαι γιατί είναι μια ζωή γεμάτη, τι άλλο θέλεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου. Δεν κυνηγάμε λίγο γυναίκες στην ουρά μας προσπαθώντας να μείνουμε όσο δυνατόν όχι, πιο όχι, και εγώ κάνω όπως όλες οι γυναίκες, προσπαθώ να γερνάω καλά. Το κάνω για μένα καταρχήν για να μου φτιάχνει το κέφι σε αυτούς τους δύσκολους χαλεπούς καιρούς. Τώρα περνάτε καλά, Ναι, και να μην με βλέπουν και άλλοι και αγριεύονται. Εντάξει, κάνω τα θεμητά, τα απλά αυτά που κάνουμε όλοι. Λοιπόν, κυρία Διαβάτη, για να πάμε να δούμε πού σας βλέπουμε και σε ποιο έργο. Ένα έργο καινούριο σχετικά. Ένα έργο ενός Καταλανού, Ισπανού, πάρα πολύ όμορφο και αυτό ήταν που με ρέθησε για να το παίξω. Λέγεται «Δύο γυναίκες χορεύουν». Παίζεται στο θέατρο Μήνος Βολονάκη στο Μικρό, κάτω στα Ηλίσια. Φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο γιατί βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου. Χαίρομαι γιατί έρχονται και νέοι. Και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Παίζω με τη Θάλια τη Ματίκα, η οποία είναι μια. Οι δυο σας, έτσι. Ένας... νεότερη ηθοποιός. Mm-hmm. Ναι, οι δυο μας. Και είμαστε δύο γενιές γυναικών. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε βεβαίως από την παράσταση αυτή. Ναι. Δύο γενιές γυναικών που συναντώνται μεταξύ τους και ανακαλύπτουν τι μιλώντας η μία στην άλλη. Αυτές οι γυναίκες είναι σφραγισμένες από τη σκληρή σύγχρονη εποχή. Είναι δύο χαμένες ζωές που η σύγχρονη αυτή εποχή πάλι χαρακτηρίζεται από τη σκληρότητα. Είτε είναι συζύγου, είτε είναι παιδιών, είτε είναι κοινωνίας. Είναι πολύ σκληρή η εποχή μας. Κοινωνίας να το καταλάβω. Γιατί συζύγου και παιδιών, γιατί είναι σκληρή γιατί η κοινωνία. Υπάρχουν και σύζυγοι που δεν είναι τρυφεροί. Α, ναι, οπωσδήποτε. Έτσι. Και οι πιο πολλοί νομίζω ότι είναι πολύ σπάνιο αυτό να το βρει κανείς. Ναι, και βέβαια θα φταίνε όλα. Γιατί εκεί μπαίνει και η κοινωνία. Λόγω των κοινωνικών συνθήκων οι άνθρωποι σκληραίνουν. Γιατί προσπαθούν να επιβιώσουν, αρχίζουν και κατεβαίνουν από πνευματικά πλάσματα, ξέρω εγώ, από μία ποιότητα που έχουν, γιατί έχουν το μυαλό, κατεβαίνουν στην πιο ζωώδη, έτσι. Και τα παιδιά όμως γίνονται πολύ σκληρά, γιατί και αυτά δίνουν τον δικό τους αγώνα, το μεγάλο. Και όταν ο γονιός τους είναι και άχρηστος, δηλαδή πια δεν μπορεί να τους προσφέρει, τον πετάνε. Αυτές οι δύο γυναίκες έχουν ένα μεγάλο δράμα η καθεμιά. Δεν θα το πω εδώ. Όχι βέβαια. Έτσι. Και στο τέλος δίνουν το χορεύουν ένα δικό τους χορό που είναι σκληρός μαζί και τρυφερός, δραματικός και χαρούμενος. Γι' αυτό και δεν βαραίνει το θεατή καθόλου. Και είναι... όταν φεύγει ο θεατής με τι συναισθήματα. Πού τους... κερδίζει, πού βγαίνει σοφότερος μέσα από την παρακολούθηση αυτής της παράστασης. Από όλα αυτά που θα δει, που σας είπα πριν και τους βλέπω όλους ότι τους αγγίζει και άνδρες. Εγώ πίστευα ότι ήταν γυναικείο το έργο, καθαρά γυναικείο, αλλά οι άνδρες μπορώ να πω ότι συγκινούνται πολύ περισσότερο. Δηλαδή ένας άνδρας μου είπε έχουμε όλοι τις ερηνίες μας και αυτή τη στιγμή θα πάω να πάρω τηλέφωνο τη μητέρα μου. Να δεις, ναι, είναι κάποια. Πώς για... ανοίγει ψυχές. Μα κοίταξε το θέατρο. Είναι... αυτό τον προορισμό έχει. Έναν από τους προορισμούς δηλαδή, γιατί έχει πολλούς προορισμούς. Το θέατρο διδάσκει μέσα από. Όχι από το διδασκαλίστικο, ξέρω να πας να πεις τον άλλο, μέσα από τη διασκέδαση. Διδάσκει πάρα πολλά πράγματα στους ανθρώπους και αυτός είναι ο προορισμός του θεάτρου. Είναι η οικογένεια το μεγάλο μυστικό για να είναι κάποιος ευτυχισμένος, κυρία Διαβάτη, ή είναι. Θέμα καθαρά προσωπικό. Κάποιος να είναι καλά στη μοναξιά του. Τη μοναξιά τη θες πάντα, αλλά δεν θες συνέχεια. Όλοι θέλουμε κάποια στιγμή να είμαστε μόνοι, έτσι, και το ευχαριστιόμαστε. Αλλά το ευχαριστιόμαστε όταν ξέρουμε ότι μετά από λίγο θα έχουμε παρέα. Ότι κάποιος μας περιμένει. Έτσι είναι. Πώς κάνεις σωστή επιλογή συντρόφου ζωής. Τι είναι λαχείο είναι αυτό. Εσείς ειδικά έχετε φτιάξει μια πολύ καλή οικογένεια. Έχετε βαρεθεί, φαντάζομαι, να σας ρωτούν για αυτά και να λέτε για αυτά. Ναι, έκανα μια πολύ καλή οικογένεια. Αυτό όμως τα αγαθά κόπισκτώνται. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ανώδυνο. Γι' αυτό και πρέπει οι άνθρωποι πάντα συμβιβάζονται σε πολλά πράγματα. Γιατί ούτε εσύ είσαι τέλειος, ούτε ο άλλος είναι τέλειος. Θα πρέπει κάπου να συμβιβαστείς όταν βλέπεις ότι σε κάποια σημεία με τον άλλον ταυτίζεσαι.
και ότι μπορείς μαζί με τον άλλο σύντροφο να φτιάξεις μια καλή οικογένεια. Εγώ αυτό το πρόσεξα και ίσως με βοήθησε ότι πριν παντρευτώ είχα την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή γνώρισα πώς είναι η ζωή. Mm-hmm. Και εκεί πια καταστάλαξα. Και είπα εδώ είμαστε. Από εκεί και πέρα έδωσα τον αγώνα μου, όπως θα τον έδωσε και ο άντρας μου τον αγώνα του μαζί μου. Δεν είμαι κι εγώ εύκολο κορίτσι, έτσι. Και τελικά αυτό που αξίζει είναι η οικογένεια. Είναι απαραίτητη η οικογένεια. Σήμερα φεύγουμε εύκολα από σχέσεις. Ναι, πολύ. Είναι πιο εύκολο να φεύγεις. Δεν έχουν υπομονή οι άνθρωποι και δεν μπορώ να πω το ότι η γυναίκα εργάζεται. Και εγώ εργαζόμουν από μικρό παιδί, έτσι, και εργαζόμουν μέρα-νύχτα. Και πολύ δύσκολα και με μεγάλες φτώχες, πολύ αντίξωες συνθήκες. Αλλά δεν θέλουν να καταπιέζονται καθόλου οι άνθρωποι σήμερα. Ποιος φεύγει πιο εύκολα, ο άντρας ή η γυναίκα? Παλιά νομίζω ότι έφευγε ο άντρας. Τώρα, γιατί υποτιμούσε λίγο τη γυναίκα, η γυναίκα ήταν υποτιμημένη. Τώρα η γυναίκα που πήρε τα πάνω, οι άνδρες πρέπει να πω ότι μάλλον τις φοβούνται τις γυναίκες. Έχουν κάνει αυτό το λάθος οι γυναίκες, να τις φοβούνται, ναι. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι τώρα μας ακούνε παιδιά εκεί κοντά στα 20 κάτι και λένε, μα τι λένε τώρα αυτές οι δύο εκεί, ποιες σχέσεις και ποιες οικογένειες και ποιοι γάμοι, ένα σύμφωνο συμβίωσης στην καλύτερη των περιπτώσεων και μια συμβίωση ελεύθερη, εάν και εφόσον, για όσο πάει. Με αυτό όχι. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, όχι τίποτα απολύτως. Εγώ επειδή έζησα, τι θα χάσουν τα παιδιά, γι' αυτό λέω, πρέπει να ξέρουν πού πάνε και τι έχουν. Γιατί τι έχουν να χάσουν, θα κερδίσουν μια μοναξιά αφόρητη όταν μεγαλώσουν, γιατί εγώ από μικρό παιδί, και αυτό ίσως με βοήθησε στη ζωή μου, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γεράσω. Δεν είναι πολύ μακρινό αυτό όταν είσαι νέος άνθρωπος. Όχι. Δηλαδή, αν προσπαθήσω να μπω στη θέση των τηλεθεατών, θα πω, καλά τώρα, μέχρι να γεράσω θα κατασταλάξω κάπου. Εκεί, λίγο πριν το τέλος. Άμα είσαι λογική και άμα δεις γύρω σου, πρέπει να κοιτάνε και γύρω. Γι' αυτό υπήρχε το σοφό παλιά που λέγανε οι γριές στους νέους. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εκεί που είμαι θα έρθεις. Mm. Και πρέπει να πω στους νέους ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Μπορεί να νομίζεις εσύ, αλλά από τη στιγμή που θα περάσεις κάποιο σημείο, για μένα ήταν τα 30. Ο χρόνος κυλάει με φοβερή ταχύτητα. Και ζούμε τώρα και στον αιώνα της ταχύτητας, της φοβερής ταχύτητας. Δεν καταλαβαίνεις πότε έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα. Νομίζω ότι ήταν χτες. Είναι έτσι, δεν είναι? Απολύτως έτσι. Και δεν είναι μόνο για εμάς τους μεγάλους. Και το σημείο αυτό είναι προσωπικό, έτσι. Για μένα ήταν τα 25, για παράδειγμα, αυτό το σημείο. Για μένα τα 30, όταν έγινα 30, γιατί τότε 30 ήταν γριά. Έλεγα, πω, τριαντάρισα, γέρασα. Και από εκεί και πέρα με πήρε κάτι φορά. Μετά ξαναπέρασα μια περίοδο νιώτης, στα 45, 50, μέχρι 55, που άνθησα, ήταν η δεύτερη άνθηση, και μετά πια το πήρα απόφαση. Ποιο? Ότι μεγάλωσα, αλλά μέσα μου όχι, όπως λέω και στο έργο. Μέσα μου όμως είμαι νέα. Και στο τέλος το έργο αυτό, οι δυο τους, γίνεται μια ηλικία. Όχι, γίνονται δύο κορίτσια. Εσείς είστε κορίτσι. Φαίνεται στο μάτι αυτό. Εγώ είμαι. Πώς, ναι. Είμαι. Φαίνεται στο μάτι. Είμαι. Έχω δει εγώ 18χρονα και 20χρονα. Εγώ έχω μείνει στα 16 μου. Ανθρώπου. Εμένα σημαδιακή ηλικία, όχι για να γεράσω, σημαδιακή ηλικία, γιατί βιαζόμουν να μεγαλώσω όπως όλοι οι νέοι, ήταν τα 16 μου χρόνια. Γιατί τότε στα 16 θα βάζα τακούνι, θα φόραγα κάλτσα τότε με τη ραφή, ζαρτιέρες, όλα αυτά που φοράγαμε τότε. Και βιαζόμουν να γίνω 16 χρονών. Νομίζω ότι αυτή η ηλικία με σημάδεψε. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, άλλα σχέδια? Σχέδια ζωής, όχι μόνο επαγγελματικά. Επαγγελματικά η παράσταση. Πώς να κάνει σχέδια τώρα? Πώς να κάνει σχέδια. Βαριά κουβέντα. Βαριά αυτή, κουβέντα, και αυτή είναι που μας έχει φέρει εμάς ένα λαό τόσο χαρούμενο. Γιατί μοιάζουμε και με τους Ισπανούς πάρα πολύ, αυτό το έργο μας πάει πάρα πολύ. Πώς εμείς ένας λαός με ένα τέτοιο ήλιο, με ένα τέτοιο κλίμα, ένας χαρούμενος λαός που τραγουδάμε, γλεντάμε, κάνουμε πλάκες, πώς καταντήσαμε καταθλιπτικοί. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να αυτοκτονούν οι άνθρωποι? Έτσι. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Μόνο κανένας άρρωστος αυτοκτονούσε, κανένας ψυχοπαθής. Εδώ σου λέει είναι 14.000, όχι 4. 14.000 είναι οι αυτοκτονίες. Έχετε δίκιο. Τι σας κρατάει? Είμαι πολύ θυμωμένη. Όχι, μην με κρατάτε. Τι σας κρατάει ζωντανή, τι σας κρατάει να σκέφτεστε το αύριο χωρίς να χτύπα ξυλοπαθαίνετε κατάθλιψη? Όχι, όχι. Εγώ πάντα, και το λέω και στα παιδιά μου, πάντα θα λέτε ευχαριστώ. Μόλις ξυπνάτε, θα λέτε ευχαριστώ για αυτά που έχω.
όταν είμαστε υγιείς. Έχουμε τα πάντα όταν είμαστε υγιείς. Έχουμε τα πάντα, έτσι. Τα παιδιά μας να είναι καλά, mm-hmm. και να μπορούμε, γιατί έτσι μπορούμε και να αγωνιστούμε. Και εγώ θα ήθελα να είμαι πιο νέα για να αγωνιστώ σκληρά όμως. Θα έπαιρνα τους δρόμους. Θα τους έπαιρνα τους δρόμους. Χρειάζεται όμως ένας. Να κάνει την αίρεση. Να είναι μπροστά σημεμφόρος. Πούντος. Μπορείτε να μου πείτε. Εγώ δεν μπορώ πια αυτούς που είναι μέσα στην ίδια κατσαρόλα και τρώνε. Που τώρα γλύφουνε και τον πάτο. Αυτή είναι. Και το έχει καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός και μην βαυκαλιζόμαστε. Εγώ βαριέμαι και να τους ακούω. Και νομίζω όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Κυρία Διαβάτη, εμείς δεν βαριόμαστε καθόλου, σας ακούμε. Και εγώ. Χάρηκα τόσο πολύ την κουβέντα. Να είστε καλά. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και θα τα ξαναπούμε.